μεταξύ έκτης και ένατης θέσης, τέσσερις ομάδες που ισοβαθμούν σε 9 νίκες. Είναι η Σαραγώσα που έχει ανέβει στην τρίτη θέση, ακολουθεί η Τενερίφε, η Μπιλμπάο. Εννοείται ότι η Ρεάλ είναι φύση και θέση στο φαβόρι. Εντός έδρας στα τελευταία 67 μάτς με την Μπασκόνια έχει κερδίσει τα 51. Και το παιχνίδι ξεκινά με το Φακούντο Καμπάτσο να έχει την μπάλα. Κάνει κίνηση ο Γιούλ. Τον ακολουθεί ο πάντα αξιόπιστος και έμπειρος Τερματζάνικ. Μπάλα πάει στον Γκάμπριελ Ντεκ. Γιούλ για 3, θα πάρει το φάουλ. Διαφωνεί ο Ματζάνικ, αλλά το σφύριγμα είναι δεδομένο και πια δεν μπορεί να αλλάξει. Θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βόλων ο Σέρχιο Γιούλ. Από εκεί μπορεί να ανοίξει το σκορ. 1-0. Για τη Ρεάλ Μαδρίτη, να δω και ο Τζάνικ. Ποιος πολλές φορές έχει βρεθεί κοντά σε συμφωνία με ελληνικές ομάδες, αλλά ποτέ δεν έχει έρθει τελικά στα μέρη μας και δεν ξέρω αν έτσι όπως πέρανε τα χρόνια θα έχει την ευκαιρία και πότε. Μέσα και οι τρεις βολές για τον Σέρχιο Γιούλ, αφού η προσπάθεια του για σούτ ήταν τριών πόντων. Και ξεκίνημα με προβάδισμα για την Ρεάλ. Τζάνινγκ με την μπάλα και τον Γιούλ να του κλείνει τον δρόμο. Πιερία Χένρι. Και αυτός έχει ακουστεί πολύ έντονα για τον Ολυμπιακό, αλλά προτίμησε την Μπασκόνια. Σαβόν Σίλτς, αυτός είναι ο πιο φορμαρισμένος περιφερειακός αυτή τη στιγμή της Μπασκόνια. Έχει κατά μέσο όρο 17 πόντους και 5,6 rebound σε τα τελευταία 5 μάτς, αλλά αστόχησε και αντίθετα ο Γκάμπριελ Ντεκ με το ίδιο όμορφο μαλλί λασπότηρα που θυμίζει άλλες δεκαετίες. Κάνει το σκορ 6-0. Ο Χελώνας, όπως είναι το παρατσούκλι του. Κυρία Χένρι στριφογυρίζει, θα πατήσει, θα εκτελέσει. Το έδωσε αρκετό χώρο ο Ταβάρες. Δεν δίστασε να πυροβολήσει ο Χένρι και δικαιώθηκε. Και Φακούντο το Καμπάτσο θα πάρει το φάουλ από τον Μάικ Λέρικ, γνώριμη μας φιγούρα. Και κάνει και αυτός αρκετά καλή σεζόν στην Μπασκόνια, κοντά στην Ταρουσάφακα μέχρι πέρυσι την Μπορούσια. Τι μπορούσε να κάνει. Yeah. 8-2 το σκορ. Yeah. Και μπάλα στα χέρια του Μπέιρα Χένρι. Σεγγέλια. Έχοντας στην πλάτη του τον νεαρό τον Καρούμπα. Θα γυρίσει. Θα πάρει το φάουλ. Από την εντύπωση από τον Ταβάρες, όχι από τον Καρούμπα. Καρούμπα είναι η τελευταία σημαντική προσθήκη της Ρεάλ Μαδρίτης από τις ακαδημίες της. Ενώ στον πάγκο υπάρχει έτοιμος να χρησιμοποιηθεί ο Σαλά Μεχρή από πλευράς Ρεάλ Μαδρίτης μαζί με τον έτερο νεαρό, τον Νάκιτς. Ο Καρούμπα είναι μόνιμα μαζί με την ομάδα ακόμα και όταν δεν είναι ενεργός στα μάτς Ευρωλίγκας. Και φάουλ τώρα τον Καρούμπα χωρίς συζήτηση στον τόκο Σεγγέλια. Καρούμπα γεννημένος σε 9 Μαρτίου του 2002. Και για όσους λένε κακόβουλα πράγματα για την ηλικία του, γεννημένος στη Μαδρίτη από Νιγηριανούς γονείς. Μια ιστορία δηλαδή ανάλογη με αυτή του δικού μας Γιάννη. Ματζάνινγκ στο μεταξύ κάνει το σκορ 8-6 με το σούτ σήμα κατά τεθέν του.
Το 8-6 παραμένει. Κατοχή για την Real Madrid. Γιούλ. Στον Καμπάτσο. Ακολουθεί ο Πιέρια Χένρι. Καμπάτσο θα χρησιμοποιήσει εξαιρετικά το screen. Δίνει στον Καρούμπα, ο οποίος θα βάλει την μπάλα στο παρκέ. Καμπάτσο και πάλι θα πυροβολήσει. Χρόνος τελείωνε, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Ο Αργεντίνος δεν δικαιώνεται όμως. Τσάνινγκ, Σεγγέλια. Θα προσποιηθεί, θα πάει μέχρι μέσα. Αλλά δεν δικαιώνεται. Ο Τσάνινγκ θα πάρει το rebound, θέλει να σουτάρει. Προτιμά να δώσει το Χένρι. Ξεκινάει και πάλι η επίθεση. Σαφών Χιτσίλτς βγήκε από τα screen, πήγε αντίθετα από τον Τσάνινγκ. Δίνει στον Έρικ, μπροστά του είναι ο Ταβάρης, δύσκολα τα πράγματα. Πρόλαβε το χρονόμετρο ο Σιγκέλη, αλλά δεν πέτυχε το καλάθι. Το 8-6 παραμένει. Γιούλ στο transition. Προκαλεί την επαφή, θα πάρει το φάουλ. Και θα έχει δύο ελεύθερες βολές. Δείτε εδώ πώς ο Γιούλ με μια κίνηση σήμα κατά τεθέν θα φέρει σκοράρι. Κατάφερε, με συγχωρείτε, να πάρει το σφύριγμα να σκοράρι. Δέκα έξω σκορ. Και περνάει στο πάρκε ένα βαρύ μεν όνομα που ακόμα δεν έχει κάνει όμως τη διαφορά για τους Βάσκους, ο Καναδός, ο Νίκ Στάουσκας. Με θητεία στο NBA για πρώτη φορά έρχεται στην Ευρώπη. Σαφών Σίλτς πήρε την προσπάθεια. Χωρίς αποτέλεσμα, ο Γιούλ τρέχει στο τρανζίσιο, θα πατήσει, θα εκτελέσει. Συνηθισμένη φάση για Γιούλ, αλλά δεν δικαιώνεται. Χένρι. Ψάχνει να δει τον Τόκο Σιγκέλια. Φάουλ για τον Καρούμπα. Καρούμπα, ο οποίος θεωρητικά μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις κοντά στο καλάθι, αλλά στην ομάδα των εφήβων της Real Madrid είχαμε συνηθίσει να τον βλέπουμε στο 5. Είναι όμως αρκετά ευκίνητος για να παίξει και στο 4. Χένρι. Μπάλα πάει στον Σίλτς. Δημιούργησε το χώρο. Θα σκοράρει 18. Είπαμε, ο Σαββόν Σίλτς προέρχεται από ένα σερί 5 πολύ καλών παιχνιδιών με μέσο όρο 17 πόντους. Και φάουλ του Πιερία Χένρι στην προσπάθειά του να πιέσει τον Φακούντο Καμπάτσο. Και έχουμε αλλαγή. Ο Έρικ πήγε στον πάγκο από την εντύπωση ότι πέρασε ο Ιλιμάνε Ντιόπ στη θέση του. Καμπάτσο θα βρει τον Ντεκ. 13-8. 2 στα 2 σούτ και 6 πόντι. Real Madrid συνεχίζει να έχει προβάδισμα. Στάουσκας θα πάρει το screen. Βρήκε τον Γιουσούπα Φολ, με συγχωρείτε, τελικά όχι τον Ιλιμάνε Ντιόπ. Και το σκορ γίνεται 13-10. Σέρχιο Γιούλ. Και δεν υπάρχει η φάση. Υπάρχει φάουλ του Στάουσκα στην προσπάθεια να σπάσει το screen του Walter Tavares. Το βλέπουμε ξανά το τρίποντο του Γκάμπριελ Ντεκ. Ταβάρες στην γραμμή των ελεύθερων βόλων. Θα στοχίσει την πρώτη προσπάθεια. Μία στις δύο, 14-10. Τον Walter Eddie Ταβάρες. Τα Όσκας, κακή συνεργασία με τον Φολ. Γιούλ στον Καμπάτσο.
Εύστοχος και αυτός. Με τους Αργεντίνους να πυροβολούν αλληλεώς από το σουτ τριών πόντων. Το σκορ γίνεται 17-10. Και ο Ρεάλ Μαδρίτης πολύ χαλάρα. Πάει τα πράγματα εκεί που θέλει. Χένρι στον Σίλτς. Στάουσκας. Θα πυροβολήσει και αυτός. Δεν βρίσκει στόχο. Ο Περιέα Χένρι θα πάρει το rebound. Κοντά σαφέστατα πιο ψηλός από τον Καμπάτσο. Χένρι στον Σεγγέλια. Τον περιμένει ο Γκαρούμπα. Ωραία κίνηση από τον Σεγγέλια. Αλλά κλέβει ο Καμπάτσο. Ο Γκαρούμπα τον ακολουθεί στον ευνηδιασμό. Καμπάτσο θα τελειώσει μόνο στο μοστιφάση. 19-10 και φυσικά έχουμε time out από τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Και βρήκε την υγεία του βέβαια ο Πριτζιόν. Πια ακολουθεί καριέρα βοηθού προπονητή στο NBA. Και που είχε αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις το και να πήγε στα αθλητικά του γεράματα. Μπάλα πάει στον Σεγγέλια. Χένρι θα πάρει το σουτ. Δεν ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή. Ο πανύψινος φόλ όμως θα πάρει το rebound. Η μπάλα στον Σίλτς. Και πάλι Σεγγέλια. Χένρι θέλει να τα κάνει όλα μόνος. Εδώ γλιτώνει και το επιθετικό φάουλ. Θα στοχίσει ο Τόκο. Ταβάρες θα πάρει το rebound από τον Ντέκο. Ο Γκαρούμπα προτιμά να δώσει το Γιούλ. Θα πάρει τα screen ο Γιούλ. Δίνει στον Γκαρούμπα. Δεν είναι έτοιμος για να μιλήσει από την περιφέρεια ο Γκαρούμπα. Δίνει στον Καμπάτσο. Ξεκινάει το pick and roll. Πάσα δεν ήταν πολύ καλή προς τον Ταβάρες. Αλλά θα βρει τον τρόπο να την βγάλει στην περιφέρεια. Γιούλ για 3. Είναι εύστοχος. 22-10. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ίσως το πιο συμπαγές σύνολο στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και οι προσταφερές που κάνει είναι τέτοιες και με τέτοιο σύστημα ώστε δεν αλλάζουν τη συνολική λειτουργία της ομάδας. Στάουσκας δίνει στον Σεγγέλια, αυτός στον Φολ, δεν πιάνει την μπάλα σωστά ο Φολ. Τώρα δίνει στον Στάουσκας, θα χάσει αυτός την μπάλα από την παρέμβαση του Καμπάτσο και στη συνέχεια του Ταβάρες. Το 22-10 παραμένει και η διαφορά μπορεί να αυξηθεί κι άλλο. Καμπάτσο για 3, μέσα και αυτό 25-10, το time out δεν βοήθησε καθόλου την Μπασκόνια. Χένρι στον Σίλτς. Βλέπετε το επιμέρους σκορ 15-2. Προς στιγμή μόνο μείωσε η Μπασκόνια. Σεγγέλη απέναντι στον Γκαρούμπα. Δίνει την μπάλα στο Χένρι, του δίνει και το screen. Γίνεται η αλλαγή στο screen, αλλά ο Χένρι προτίμησε να πάει μόνος του στο καλάθι, να μην δώσει το Σεγγέλη. Έτσι όπως εξελίχθηκαν βέβαια τα πράγματα. Και μόνο το ότι έσπασε το σέρι της Ρεάλ Μαδρίτης και μπήκε το καλάθι, σημαντικό είναι για την Μπασκόνια. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα και στην άμυνα. Γιούλ πάει ανάποδα από το σκρίνο του Ταβάρες. Είναι ζεστός, πήρε το σούτ, αλλά έκανε airball. Εύκολο λοιπόν για το Σεγγέλια. Μπάλα στον Τιερία Χένρι. Κινδυνεύει να χάσει την μπάλα από τον Καμπάτσο. Θα συγκρατήσει τον έλεγχο. Δίνει στον Ιουσούφ Αφόλ και τελικά σε μια μπερδεμένη επίθεση βρίσκει ίσως την καλύτερη δυνατή λύση. 25-14 το σκορ. Καμπάτσο θα πάρει το σουτ και θα ευστοχίσει. 28-14. Φτάνει τους 13 πόντους με 3 στα 4 τρίποτα ο Καμπάτσο. Με συνοπτικές διαδικασίες η διαφορά πάει στους 14. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα αποφύγει η Μπασκόνια την τριαντάρα στο πρώτο δεκάλεπτο. Σεγγέλια στοχή, ο Φόλ όμως ακολουθεί. Στην ουσία χωρίς αντίπαλο αφού ο Ταβάρες είχε πάει πάνω στο Σεγγέλια. Θα πετύχει ένα εύκολο καλάθι, 28-16 το σκορ. Ωραία, είπα στον Γκαρούμπα, 30-16. Εξαιρετική ασίστα από τον Φακούντο Καμπάτσο. Είναι η λογαριασμό του Γκαρούμπα, ο οποίος κοντά στο post αισθάνεται πολύ πιο άνετα. Οπότε στην περιφέρεια. Και φάουλ του Καμπάτσο στον Χένρι. Φάουλ που είχε να δώσει η Ρεάλ Μαδρίτης. Πρώτο για τον Καμπάτσο. Θα πάει και στον πάγκο να πάρει μια ανάσα. Έχει κάνει τη δουλειά του με το παραπάνω για άλλη μια φορά. Ο δαιμόνιος Φακούντο. Έχει ήδη 13 πόντους. 3 ασίστ. Και ένα κλέψιμο. Μπάλα στον Πιερία Χένρι. Τσάνινγκ δίνει και πάλι στο Χένρι. Ωραία κίνηση.
Και είναι εύστοχος τελικά, αλλά παρότι playmaker ο Χένρι, στην ουσία παίζει ένας εναντίον όλους σε αυτή τη φάση. 30-18. Κρατάει την μπάλα ο έτερος Αργεντίνος, ο Νίκολα Λαπροβίτολα. Πήρε μεταγραφή πέρυσι από την Παταλώνα στην Real Madrid της. Γιούλ στον Λαπροβίτολα. Αφήνει για τον Ταβάρες. Κοντό το χούκα, αλλά εκεί ο Γκαρούμπα θα πάρει το rebound και θα προλάβει. 32-18. Ο Γκαρούμπα διορθώνει τις τουρνουά της Ευρωλίγκας που θα βγάλει τις ομάδες που θα βρεθούν στο Final Four. Η Real Madrid της τα τελευταία χρόνια στο τουρνουά των εφήβων, στο τελικό τουρνουά των εφήβων, στο Final Four κυριαρχεί. Και ανάμεσα στους διακριθέντες της πιτσιρικάδες Real Madrid, ανάμεσα στα πολλά ταλέντα που μαζεύει η Real, υπάρχει και ένα παιδί δικό μας, ο Τριστάν Βούξεβιτς, που είχε ξεκινήσει στην ομάδα των μικρών του Ολυμπιακού, αλλά προτίμησε να συνεχίσει την καριέρα του στη Real Madrid, η οποία αυτή τη στιγμή είναι και το καλύτερο σχολείο παραγωγής νέων παιχτών στην Ευρώπη. Ο Γιουσούφ Αφόλ στο μεταξύ φτάνει τους 8 πόντους και κάνει το σκορ 32-20. Όταν ο Γιουσούφ Αφόλ τοποθετηθεί σωστά μέσα στη ρακέτα, είναι τεράστιο όπλο και ένας από τους λίγους παίχτες που πραγματικά βάζουν δύσκολα στο Walter Tavares. Βλέπετε εδώ πως παίζει βόλε, κάνει τον τερματοφύλακα και σταματάει την πάσα του Γιούλ πριν αυτή περάσει τον Ταβάρες. Τζάνινγκ δίνει για τον Σεγγέλια. Τζάνινγκ θα στοχίσει, μπάλα πάει στον Χένρι. Μια ακόμα ευκαιρία για την Μπασκόνια. Θα τον σταματήσει ο Ταβάρες με εντυπωσιακό τρόπο. Εδώ κατέβηκαν τα φώτα. Και επειδή πριν λέγαμε για το τουρνουά των εφήβων, θα είναι παράληψη να μην αναφερθούμε στην προσπάθεια της ομάδας του Προμηθέα και ειδικά στην απόδοση του φοβερού και τρομερού Ματζούκα, ο οποίος χθες έσπασε το ρεκόρ σκοραρίσματος στην συγκεκριμένη διοργάνωση, ξεπερνώντας παίχτες στο παλγόν έχουν λάμψει εκεί, όπως ας πούμε ο Μιροτίτς, σημειώνοντας 45 πόντους. 32-22 στο μεταξύ, με το Χένρι να πετάει την μπάλα, είναι ήδη προσευχή στο φινάλε της επίθεσης και να εισακούγεται. Λαπροβίτολα έψαξε να βρει πάσα κοντά στο καλάθι, αλλά έκανε το λάθος ο Ακίλε Πολωνάρα. Ο Ιταλός θα πάρει την κατοχή της μπάλας, θα του γίνει και φάουλ από τον Σέρχιο Γιούλ. Για την ιστορία, με συγχωρείτε, ο Λευτέρης Ματσούκας σημείωσε 49 πόντους. 45. Αποτελεί ρεκόρ, το προηγούμενο ανήκει στον Dragan Bender, 43 πόντους συνολικά. Στους βαθμούς αξιολόγησης όμως ο Ματζούκας είχε 65, τρίτος πίσω από τον Bender που είχε 66 και το Mirotic που είχε 84, αρκετά παλιότερα. Εντάξει, μας και ο Bender το 2014 έχει τη συγκεκριμένη επίθεση. Στο μεταξύ ο Ακίλε Πολωνάρα από κοντά θα κάνει το φόλο και μειώνει σε 32-24. Μπασκόνια δείχνει σημάδια ζωής. Αν προτιμάτε, η Real Madrid από όντως του Φακούτου Καπάτσο κόλλησε στην επίθεση. Ο Γκάμπριελ Ντέξ ψάχνει τον Ταβάρες. Θα τον σταματήσει ο Γιουσούφ Αφόλ. Είδατε αυτό που είπαμε. Ελάχιστοι παίχτες στην Ευρώπη που μπορεί να το κάνουν αυτό στον Ταβάρες. Τον σκέπασε ο Γιουσούφ Αφόλ. Χένρι. 1,3 πόντο, 32-27 η διαφορά. Πέφτει στους 5 πόντους. Το 32-27 φυσικά παραμένει μετά το time out. Λαπροβίτολα δίνει στο Φαμπιάν Κοσέρ που πέρασε το παρκέ για να δούμε αν μπορεί να κάνει τη διαφορά. Κοσέρ που επίσης έχει φορέσει την φανέλα της Πασκόνια. Με τον Τούσκο Ιβάνοβιτς προπονητή θα τον σταματήσει ο Φολ, ποιος περισσότερο από τον Πιερία Χένρι είναι ο λόγος για τον οποίο έχει αλλάξει η ροή του αγώνα. Σεγγέλια έναντι στον Τόμκινς. Δύσκολα τα πράγματα εκεί. Φωνάζουν για βήματα οι οπαδοί της Ρεάλ. Δεν νομίζω ότι είχαν δίκιο.
Πιερία Χένρι δημιουργεί το χώρο και θα στοχίσει και πάλι 32-29. Θα είναι τους 13 πόντους ο Χένρι. Και μπάλα στα κρύα του Νίκολα Λαπροβίτολα. Ντεκ. Αφήνει την μπάλα στον Τόμκινς. Θα αστοχίσει ο Τόμκινς, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ της Real Madrid της στην Ισπανική Λίγκα Εντέσα. Και με τρίποντο η Μπασκόνια έχει την δυνατότητα να ισοφαρίσει. Ματζάνινγκ δεν παίρνει την ευθύνη, δίνει στο Σεγγέλια. Πιερία Χένρι, θα πυροβολήσει αυτός. Θα αστοχίσει όμως, χάνεται η ευκαιρία. 6 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Θα χάσει την μπάλα από τον Χένρι όμως ο Ντεκ. Και με κάρφωμα ο Πιερία Χένρι θα μειώσει τον πόντο 32-31. Ταβάρες αφήνει για τον Ντεκ. Κοσέρ. Αυτή τη φορά θα κερδίσει το φολ. 34-31 με το πρώτο καλάθι του Φαμπιάν Κοσέρ. Τζάνινγκ. Μπάλα στον φολ. Θα χάσει τον έλεγχο της όμως. Λαπροβίτολα στον Κοσέρ. Θα τον σταματήσει ο Πολωνάρα. Με φάουλ είναι οι διαιτητές. Για να δούμε. Από την εντύπωση του φάουλ δεν υπάρχει. Σε καμία περίπτωση. Η μόνη παρηγοριά που μπορεί να υπάρχει για τον Ακίλε Πολωνάρα και την Μπασκόνια είναι ότι έτσι όπως εξελίχθηκε η φάση, μετά θα υπήρχε ένα εύκολο καλάθι για την Real Madrid, αφού ακολουθούσαν δύο Μαδριλένε τη φάση. Κοσέρ θα ευστοχίσει. 35-31. Βλέπετε ξανά την προηγούμενη φάση. Καθαρότατο το κόψιμο του Ακίλε Πολωνάρα. 36-31. Πάλα ξανά στον Πιερία Χένρι με τον Τζέφερι Τέιλορ, τον Αμερικανό Σουηδό, να τον μαρκάρει. Χένρι είναι αποτελεσματικός στο σκοράρισμα, αλλά δεν λειτουργεί ως δημιουργός. Τώρα θα πάει πίσω από το screen και θα ευστοχίσει. 36-33, αυτά είναι τους 17 πόντους. Βλέπετε, 8 στα 11 βέβαια. Ίσως νιώθηκε ότι η ομάδα του δεν μπορεί να λειτουργήσει στην παρούσα φάση καλύτερα ο σύνολο, και έχει εμπιστοσύνη στο χέρι του. Στιγμή που μειώθηκε μια διαφορά 14 πόντων με συνοπτικές διαδικασίες, κανείς δεν μπορεί να τον κακίσει. Στο μεταξύ από κοντά στο Χ ο Ρέγγες, αλλά ο Κοσέρ θα πάρει ένα παλικαρίσιο επιθετικό rebound. Λαπροβίτολα μπροστά στον Πολωνάρα, πάνω σε άμυνα το σουτ. Μπάλα θα μπει και θα βγει, και πάλι ο Κοσέρ πάει να τρυπώσει κάτω από τον Γιουσούπα Φολ και να πάρει την μπάλα. Τελικά θα βγάλει την μπάλα out ο Γάλλος. Ο Γάλλος Δρεάλ, γιατί Γάλλος είναι και ο Γιουσούπα Φολ. Και το 36-33 παραμένει. Χένρι. Μπάλα πάει στο Σιγγέλια και από εκεί στον Πολωνάρα. Πολωνάρα που για πολλά χρόνια ήταν το σύμβολο της Βίρτους Ρώμα, αλλά η πτώση της ομάδας της Ρώμης τον οδήγησε και αυτόν έστω και καθυστερημένα στην ξενιθιά. Ο Φόλ θα αστοχίσει. Ο Ρέγγες μαζεύει το rebound. Λαπροβίτολα. Κοσέρ απελευθερώνεται. Σουτάρι. Σουτ υπό καλές προϋποθέσεις. Και ο Περάσοβιτς στο βάθος ζητά η ομάδα του να ρίξει το τέμπο. Ο Ιβάνοβιτς, με συγχωρείτε, όχι ο Περάσοβιτς. Να είναι τόσες οι αλλαγές. Πραγματικά έχουμε μπερδευτεί με το ποιος βρίσκεται στον πάγκο. Θα είναι ο Ιβάνοβιτς ο Περάσοβιτς πάντως. Ο Πιερία Χένρι φτάνει τους 19 πόντους. Κάνει το σκορ 36-35. Αποτυχημένη προσπάθεια του Ρέγγες να εκμεύσει το φάουλ. Τέιλορ κάνει κίνηση και βγαίνει από τα σκρίνα. Λαπροβίτολα βάζει την μπάλα στο παρκέ. Θα τον σταματήσει εντυπωσιακά ο Γιουσούφα Φολ.
δεύτερο μεγάλο στοπ από τον σέντερ της Μπασκόνια. Και τελικά ο Τόκος Εγγέλια δεν μπορεί να περάσει την μπάλα εκεί που περίμενε ο Πολωνάρα, αλλά δίνει προβάδισμα στην Μπασκόνια με 37-36. Έχει ισοπάσει και το κοινό της Ρεάλ Μαδρίτης. Ρέγγες θα απαντήσει 38-36 από τον αρχηγό της Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά αυτό που είδατε προηγουμένως ήταν το πρώτο προβάδισμα της Μπασκόνια στο παιχνίδι. Ο Ρεάλ προηγήθηκε ακόμα και με 16 την πρώτη περίοδο, αλλά η εικόνα άλλαξε άρδιν. Κυρίως λόγω του κύριου που βλέπετε εδώ, του Πιερία Χένρι. Όσο αυτό δεν είναι αρκετή φαντασία στο Γιουσούφα Φολ. Υπάρχει μισμάτς εκεί με το Ρέγγες. Δεν θα το εκμεταλλευτεί ο Φολ, αλλά ο Ακίλε Πολωνάρα εκμεταλλεύεται την παρουσία του Φαμπιάν Κοσέρ στη ρακέτα. Πλεονέκτημα και για τον Ιταλό. 39-38. Τέιλορ πάρα στον Κοσέρ. Τέιλορ στον Ρέγγες. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Πιερία Χένρι. Θα πάρει το διάδρομο. Δίνει στο Σεγγέλια, θα προσποιηθεί, θα σπάρει για τρεις. Δεν είναι κακό το σούτ, αλλά δεν είναι εύστοχο. Τέλειο, μαζεύει το rebound. Δίνει στο Λαμπροβίτολα, μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Μπάλα στον Τρέι Τόμκινς. Τρέι Τόμκινς είναι ο πρώτος σκόρερ της Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανική Λίγκα. Το δεν δικαιώνεται όμως. Προηγούμενη αγωνιστική ο Τόμκινς είχε 18 πόντους, 7 rebound και 7 assist. Παρακαλώ. Πολωνάρα για 3 στο σίδερο. Λαπροβίτολα φεύγει αμέσως στο transition. Θα του κάνει φάουλ ο Πιερία Χένρι. Να προφύγει τα χειρότερα, όπως βλέπετε. Και οι δύο ομάδες έχουν πολλά φάουλ να δώσουν. Και έχουμε αλλαγή. Για αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα ο Φαγκούντο Καμπάτσο επιστρέφει για να δούμε αν θα προλάβει σε αυτά τα 73 δευτερόλεπτα να χτίσει και πάλι διαφορά για την Ρεάλ Μαδρίτης με τον Καμπάτσο. Όλα είναι πιθανά. Κακή συνεννόηση όμως μεταξύ του Τέιλορ και του Τόμκινς. Φτηνό λάθος. Η κατοχή αλλάζει χέρια. Πολωνάρα κρατάει την μπάλα. Μπερδεύεται εκεί με τον Τέιλορ και τελικά έχουμε φάουλ. Ακούστηκε με καθυστέρηση το σύριγμα, αλλά υπήρχε φάουλ. Μεγάλη διαφορά στα rebound. 10 έχει συνολικά η Real. 21 έχει η Μπασκόνια. Βέβαια είναι και αρκετά άστοχη η Real Madrid για τα δικά της δεδομένα, ειδικά με 5 στα 13 τίποτα. Ο Καμπάτσο χρεώνεται με το δεύτερο του φάουλ. Διαφωνεί, αλλά αυτό λίγη σημασία έχει. Ελάχιστον που δεν διαφωνούν όταν χρεώνονται με φάουλ. Παρ' να κλέψει ο Κοσέρ, κρατάει την μπάλα ο Σαβόν Σίλτς. Τζάνινγκ. Επέστρεψε και ο Μάικ Λέρικ. Και η μπάλα από το πόδι του Φελίπε Ρέγγες, όχι σκόπιμο, βγαίνει out. Δεν ξέρω όμως μήπως πρέπει να πάει στα 14 δευτερόλεπτα το χρονόμετρο. Αυτό φωνάζει ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Έχει δίκιο ο Ιβάνοβιτς τώρα. Στην ουσία του κλέβουν μια καλή επίθεση. Μισό δευτερόλεπτο. Σεγγέλια για 3. Τέλος της επίθεσης. Μπάλα πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν είδαμε replay, αλλά είμαι σχεδόν βέβαιος, ακόμα και με τη γωνία που είχα, ότι η μπάλα χτύπησε στο πόδι του Ρέγγες. Καμπάτσο. Πάρα στον Κοσέρ. Θα δώσει τον Καμπάτσο. Αυτός με τη σειρά του στο Φελίπε Ρέγγες. Έχει απέναντι τον Μάικλ Λέρικ. Θέλει να αποστάρει ο Ρέγγες. Τα χρόνια πέρασαν. Ο Ρέγγες τον σκέπασε. Δεν έφτασε την μπάλα ο Ρέγγες μέσα στο καλάθι. Και δεν υπάρχει πια χρονόμετρο 14 δευτερόλεπτων.
Μπασκόνια θα προηγείται σίγουρα στο φινάλε του πρώτου μηχρόνου. Το θέμα είναι με πόση διαφορά. Πολωνάρα για τρεις. Θα στοχίσει. Rebound από τον Τόμκινς. Θα πετάξει την μπάλα από πολύ μακριά. Δεν καταφέρνει κάτι. Με το σκορ λοιπόν να είναι 39-38. Με το πιο βαρύ όνομα. Το παιχνίδι ξεκινάει και πάλι με τον Γιούλ και τον Καμπάτσο να επιστρέφουν στην περιφέρεια της Real Madrid, για να δούμε αν θα διορθούν τα πράγματα. Τέιλορ, Ταβάρες, δίνει στον Καμπάτσο. Αυτός προσπάθησε να πάρει το σφύριγμα, δεν τα καταφέρε, βγάζει την μπάλα out. Αλλάζει κατοχή χέρια. Πιέζει στην επαναφορά η Real. Τζάνινγκ στο Χέντρι. Θα προσπεράσει τον Καμπάτσο. Τζάνινγκ. Και με φάουλ μακριά από την μπάλα του Ουσμάν Γκαρούμπα. Γκαρούμπα, σεγούντα. Δεύτερο προσωπικό για τον Γκαρούμπα που δείτε όπου προσπάθησε να κρατήσει τον τόπο Σικέλια για να μην βγει από τα σκρίν. Χένρι. Δίνει στο Τζάνινγκ. Αυτός φυσικά θα προβολείς κατευθείαν και θα ευστοχίσει. 42-38. Αυτό είναι το σήμα κατά δεθέν του Ματζάνι. Και επιθετικό φάουλ του Καμπάτσο που βλέπετε πως διαμαρτύρεται για φλόπινγκ, αλλά τα ήθη και τα έθιμα στην Ισπανική Λίγκα είναι τέτοια που έχουμε δει πολύ χειρότερα πράγματα να σφυρίζονται. Τζάνικ, ακόμα κι αν το πούλησε καλά, σίγουρα εκμεταλλεύτηκε επαφή που υπήρχε. Μπάλα στα χέρια του Πιέρια Χένρι. Έκανε βήματα ο Χένρι. Δεν ξέρω πώς την κάσανε οι διαιτητές σε αυτή τη φάση. 44-38 το σκορ. Ο Χένρι φτάνει τους 21 πόντους και μοιάζει να έχει πονέσει τώρα. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα όμως για την Μπασκόνια. Αν απουσιάσει και ο Χένρι, δεν ξέρω ποιος θα αναλάβει. Χρέι Playmaker. Απόν είναι και ο Λούκα Βιλντόζα. Βλέπετε εδώ. Ίσως τελικά και να μην έκανε βήματα στην προηγούμενη φάση. Είδατε ότι κράτησε το ένα του πόδι σταθερό τελικά. Και στη συνέχεια αυτό που έκανε τον τυπίδιξε βρίσκοντας το βάρος στο άλλο του πόδι. Δεν απαγορεύεται πια σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της FIBA. Στα 44-38 παραμένει το σκορ. Να δούμε τώρα ποιος θα παίξει point guard από την Μπασκόνια. Φτάνει τους 10 πόντους ο Σέρχιο Γιούλ. 44-40. Σίλτς κατά συνθήκη playmaker. Δίνει ο Σεγγέλια στον Έρικ. Αυτός δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση μπροστά στον Ταβάρες. Ο Γιουσούφ Αβόλτα έχει πάει πολύ καλύτερα. Και Σέρχιο Γιούλ θα τελειώσει τη φάση με lay-up. Θα είναι τους 12 πόντους. 44-42. Η διαφορά στο καλάθι. Την μπάλα στη χέρια του Μάτι Τζάνι. Του Νίκ Στάουσκας, με συγχωρείτε. Τώρα πήγε στα χέρια του Τζάνι. Σεγγέλια. Κάνει κίνηση ο Στάουσκας. Διστάζει για να πάρει το σουτ. Είναι στο Τζάνινγκ. Θα πυροβολήσει και θα δικαιωθεί. 47-42. Στο πρώτο ημίχρονο ο Πιερία Χένρι ήταν ο παίκτης που στην ουσία έπαιξε μόνο στην επίθεση, έχοντας 9 στα 10 τρίποντα και 1 στα 3 τρίποντα. Τώρα ίσως ήρθε η σειρά του Ματ Τζάνινγκ να κάνει το ίδιο. Καμπάτσο θα απαντήσει. 47-45. Στάουσκας, μπάλα στον Σίλτς.
Σεγγέλια. Δίνει στον Σίλτς. Θα πάρει το σούτ, δεν δικαιώνεται. Μαζεύει την μπάλα ο Καπάτσο. Γιούλ. Μέσα και αυτό. 48-47 στους 10. Η μπάλα στα χέρια του Σεγγέλια και πάλι. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό το ποστάρισμα, αλλά ο Γκαρούμπα έχει παίξει καλή άμυνα. Έναντι στο Σεγγέλια, έχει μπροστά τον Τέιλορ. Θα βρει τον τρόπο Σεγγέλια να προσπεράσει. Κάνει το σκορ 49-48 και φάουλ του Σεγγέλια. Απέναντι στο φακού τον Καμπάτσο. Δείτε ξανά. Καμπάτσο! Η προηγούμενη φάση. Και 49 όλα με μία στις δύο βολές. Σεγγέλια στριφογυρίζει. Καλή άμυνα και πάλι από τον Καρούμπα. Rebound από τον Ταβάρες. Μπάλα στα χέρια του Καρούμπα. Θα πατήσει, θα εκτελέσει. Ωραίος ο Ουσμάν Καρούμπα. 51-49. Σίλτς στον Πολωνάρα. Θα ευστοχίσει. Πολωνάρα. Προβάδισμα και πάλι στην Μπασκόνια από τον Ιταλό. 57-51. Γιούλ. Θα στοχίσει. Τζάνινγκ. Θα πυροβολήσει. Δεν θα στοχίσει. Καρούμπα. Έχει μπροστά το Σεγγέλια. Διστάζει να πάει μέχρι το φινάλε. Καμπάτσο. Φαίνεται για τον Γιούλ. Πήρε το σούτ. Δεν τα κατάφερε. Διεκδίκηση του rebound την οποία κερδίζει ο Σίλτς. Πάρα στα χέρια του Τζάνινγκ. Κλείνεται. Στο Σεγγέλια. Ο Γκαρούμπα τον περιμένει. Θα πυροβολήσει όμως Σεγγέλια. Και θα ευστοχίσει σε τριών πόντων. 55-51. 8 πόντι μέχρι τώρα από τον Τόκο Σεγγέλια. Γιούλ. Μπάλα στον Ταβάρες. Δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Θα πάρει το φάουλ όμως από τον Μουσταφά Φολ. Με δεύτερη προσπάθεια. Θα πάει στη γραμμή των ελευθερών βολών. Το ερώτημα είναι αν θα ξαναδούμε στο πάρκε τον Νίκ Στάουσκας μετά τα όσα έγιναν στο προηγούμενο time out. Ας το έχει ο Ταβάρες. Παίρνει μια ανάσα Καμπάτσο και επιστρέφεται λίγα ο Χένρι. Το τράβηγμα δεν ήταν αρκετό για να το κρατήσει. Πολύ ωραία εκτός. Χένρι δίνει στο Σεγγέλια. Για να δούμε πόσο τον έχει επηρεάσει ή όχι ο τραυματισμός του. Βάλα και πάλι στο Σεγγέλια.
Θα γυρίσει απέναντι στον Τέιλορ, θα πασάρει πάρα πολύ ωραία στο Γιουσούφ Αφόλ και αυτός με δεύτερη προσπάθεια κάνει το σκορ 57-52. Και φάουλ του Ακίλε Πολωνάρα πάνω στον Γκάμπριελ Δεκ. Μπασκόνια πάντως έχει καταφέρει ένα παιχνίδι που ξεκίνησε όπως το ήθελε η Ρεάλ να το πάει στα μέτρα της. Και χάνεται και αυτή η επίθεση για τους Μαδριλένους. Το 57-52 παραμένει. Σεγγέλια. Το μαρκάρει ο Καρούμπα. Αλλά ο Σεγγέλια αυτή τη φορά θα τον κερδίσει. Πανηγυρίζει και ο Τζέισον Κρέιτζερ. Ίσως η πρώτη φορά σε αυτό το μάτς που κατάφερε να αποστάρει με επιτυχία ο Σεγγέλια τον Καρούμπα. 11 το επιμέρου σκορ. Επομένως θα χρειαστεί πολύ σύντομα τα ημάτω Λάσο. Και φάουλ του Ακίλε Πολωνάρα στον Γκάμπριελ Ντεκ. Σορίζουν τα πράγματα. Μπάλα στα χέρια. Γιούλ. Τόμκινς. Είναι στον Γιούλ. Δύσκολη προσπάθεια αφού ο χρόνος τελείωνε. Δεν θα του κάνει μπάλα το χατήρι. Μάχια το rebound. Είναι λάθος το σφύριγμα. Μπάλα εκτυπήσει το πόδι του τόπο Σεγγέλη. Αλλά πού να το δουν οι διαιτητές. Το είδανε. Διορθώνουν το σφύριγμα. Δείτε εδώ ξανά. Μπάλα έχει φύγει από το πόδι του Σεγγέλια. Και ο Ντεκ θα ευστοχίσει στο τριών πόντων όπως είχε κάνει και στο ξεκίνημα του αγώνα. 3-3. Παραμένει ζεστός παρότι είχε ένα σουτάρι από την πρώτη περίοδο. 55-59. Και ο Σεγγέλια θα σκοράρει, ενώ είδατε και τον Ελιμάνε Ντιόπ να ζητάει φάουλ. Θα ευστοχίσει ο Γιούλ. 61-57. Μπασκόνια συνεχίζει βέβαια να προηγείται. Σίλτς. Και έχουμε επιθετικό φαουλ του Γιουσούφ Αφόλ. 1,5 λεπτό απομένει για το φινάλε. Μια τρίτης περίοδου γεμάτης έντασης. Σέρχιο Γιούλ δίνει για τον Ντεκ. Θα πατήσει, θα εκτελέσει και θα ευστοχίσει. Εξαιρετικά αποτελεσματικός ο Ντεκ. Θα ευστοχίσει ο Σαββόν Σίλτς. Σέρχιο Γιούλ θα πάρει το σουτ. Θα βάρει ανάμεσα στον Φολ και στον Πιερία Χένρι. Δεν μπορεί να πάρει το rebound. Είπαμε, ο Γιουσούφ Αφόλ είναι ο μοναδικός παίχτης που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα με το σώμα του στον Ταβάρες ή τέλος πάντων ένας από τους πολύ λίγους στην Ευρώπη. Σεγγέλια, επίδειξη ψηλής τεχνικής απέναντι στον Τόμκινς. Δεν υπάρχει φάουλ, λένε οι διαιτητές. Η μπάλα είναι για τη Ρεάλ Μαδρίτης.
με 18 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα να απομένουν. Ο Παύλο Λάσο ζητάει timeout για να σχεδιάσει. Θα πάρει την επίθεση. Μπάλα στα χέρια του Σέρχιο Γιούλ. Κάνει κίνηση ο Ντεκ. Ανεβαίνει για το pick and pop ο Τόμκινς και τελικά ο Ντεκ θα πάει μέχρι μέσα και θα πάρει το φάουλ. Τρομερά αποτελεσματικός ο Γκάμπριελ Ντεκ. Το είπαμε και πριν. Παίχτης οικονομίας. Παίχτης που κάνει ό,τι ακριβώς το αναλογεί και το κάνει πάρα πάρα πολύ καλά. Σε 18 λεπτά συμμετοχής έχει 11 πόντους, δεν έχει χάσει σουτ, έχει 4 στα 4, εκ των οποίων 3 στα 3 τρίποντα, 1 rebound, 2 assist, 1 κλέψιμο, μοναδικό μελανό σημείο της παρουσίας του, τα 2 λάθη. Αλλά σε μια ομάδα γεμάτη star και γεμάτη εντυπωσιακό ταλέντο και ατομική πρωτοβουλία, το να έχεις ένα τόσο κοντρολαρισμένο παίχτη που παίζει για το σύνολο είναι ευλογία. Μία στις δύο βολές στο μεταξύ για τον Γκάμπριελ Ντεκ, τον οποίο με αφιάσαμε 63-60. Ο Χένρι πετάει την μπάλα. Δεν ήταν πολύ κακό το σούτ, αλλά δεν ήταν και εύστοχο. Κάμερα πάει στον Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Η Μπασκόνια συνεχίζει να προηγείται με 3 πόντους. Μπάλα τα χέρια του Πιερία Χένρι. Πάει σε αυτά του Σεβίλια και από εκεί στον Σαβόν Σίλτς. Και έχουμε μια αποτυχημένη προσπάθεια τον Μάικλ Έρικ να σκοράρει. Πρώτη επίθεση χαμένη. Για την Μπασκόνια Καμπάτσο αφήνει στον Κοσέρ και αυτός είναι πολύ αποτελεσματικός, αλλά δεν έχει μιλήσει ακόμα. Επίσης παίχτης οικονομίας. Μπάλα στα χέρια του Ρέγες που θα πάρει το φάουλ τον Πιερία Χένρι. Ελεύθερες βολές τον Φέλιπε Ρέγες. Μέσα και δύο. Η διαφορά στον πόντο. Σίλτς θα σουτάρει και κάνει το σκορ 66-62, φτάνει στους 7 πόντους. Μπάλα στα χέρια του Φακούντο Καμπάτσο, θα απαντήσει. 66-62. Σίλτς θα κάνει το step back και θα στοχίσει, αλλά ο Έριτιγκ είναι εκεί για να πάρει το επιθετικό rebound. Χένρι και φάουλ του Ρέγες πάνω στο Σίλτς. Προσπάθησε να στήσει το κόρμι του κανονικά, αλλά δεν ήταν εύκολο. Θα ευστοχίσει ο Σίλτς. Στην πρώτη προσπάθεια 67-65. Μέσα και η δεύτερη. Και η Μπασκόνια αντέχει, αλλά και τα πάντα είναι ανοιχτά.
και ο Τρέι Τόμκινς σοφαρίζει τελικά. 7 και 54 πριν από το φινάλε. Βλέπετε εδώ πως ο Καμπάτσο έκλεισε το διάδρομο. Μπάλα στον Τόμκινς και ο Φελίπε Ρέγγες θα κάνει το follow. Καμέρα πάει στον Τόμκινς βέβαια που έχει στραβοπατήσει. Δεν ξέρω μήπως πρέπει να διακοπεί το παιχνίδι για αλλαγή. Θα κλέψει πάντως ο Κοσέρ. Δεν είχε μιλήσει μέχρι τώρα, αλλά κάνει και αυτό στο κομμάτι. 72-68. Time out και ποιος ακούει τον Ιβάνοβιτς τώρα, αλλά... Δεν του κρατάει τελικά κακία. Είναι μεγάλη καρδιά και πολύ έμπειρος προπονητής ο Τζίσκο Ιβάνοβιτς, για να ξέρει ότι πρέπει να πάρεις το καλύτερο που μπορείς από όλους τους παίχτες σου. Και μερικές φορές μικροεγωισμοί δεν βοηθάνε κανένα. Σταούσκας ανταποκρίνεται παίρνοντας το φάουλ και θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βόλων. Λογικά ο Σταούσκας δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει βόλη. Αυτή είναι η πρώτη πόντη στο παιχνίδι. Στο έξε στην πρώτη. Ευστοχή και στη δεύτερη. 72-70. Κοσέρ. Θα δώσει το Ρέγγες. Και αυτός με δεύτερη προσπάθεια που βγήκε εξαιρετικά το σύστημα που είχε σχεδιάσει ο κοτς Λάσο. Και στην ουσία ο Ρέγγες είχε μισμάτς. Ήταν σχεδόν μόνος του στην ρακέτα. Θα πετύχει ένα εύκολο καλάθι. Σίλτς θα κάνει έρμπολ. Για να δούμε. Ποιος θα πάρει την Πασκόνια στα χέρια του. Την άλλη πλευρά υπάρχουν πρωταγωνιστές, όπως υπάρχει και ο Φακούντο Καμπάτσο, που κάνει τώρα το σκορ 77-70 μέσα σε παντζουρλισμό στη Μάρα. Επαναφορά στα χέρια του Πιερία Χένρι. Σεγγέλια. Και έχουμε βήματα. Καμπάτσο. Μπάλα στον Κοσέρ. Θα δώσει τον Τέιλορ. Καλή κυκλοφορία. Ο Ντεκ διστάζει να πάρει το σούτ τριών. Θα πάει στο καλάθι και θα πάρει το φάουλ. Ο Γιουσούφ Αφόλ δεν μπόρεσε να πέσει. Καθαρή άμυνα. Δείτε εδώ ξανά το φάουλ, δεν υπάρχει συζήτηση. Παρόλο να έχουμε καλάθι δύο πόντων τελικά, αλλά ο Φολ δεν κάνει την κάφα, διώχνει κανονικά την μπάλα πάνω από τη Στεφάνη. Μία στις δύο βολές για τον Τεκ, 78-70. Στάουσκας στον Χένρι. Θα ευστοχίσει, 78-73. Στους 24 πόντους ο Πιερία Χένρι, σε ένα σημείο που χρειάζεται απεγνωσμένα σκόρη Μπασκόνια. Κοσέρ κλείνεται από το Γιουσούφ Αφόλ, ο οποίος θέλει να κάνει και το coast to coast. Αυτά είναι η σκέψη. Καμπάτσο πήδηξε για να κλέψει, για να κόψει την μπάλα, όχι να την κλέψει. Και τελικά έχουμε φάουλ που κερδίζουμε στα Φαφόλ.
Δείτε εδώ ξανά πως οι ρόλοι αντιστράφηκαν πλήρως. Το Μουσταφά Φολ να κάνει το καρ και στη συνέχεια τον Καμπάτσο να δείχνει την μπάλα από τα χέρια του. Υπάρχει φάουλ από τον Κοσέρο όμως, που κρεμάστηκε πάνω στον Φολ. 78-74. Δείτε εδώ πόσο Καμπάτσο κόβει κανονικά τον αντίπαλό του. Στον Κοσέρο έχει ρωθεί το φάουλ. 78-75. 5 και 20 πριν από το φινάλε. Μπάλα πάει στα χέρια του Καμπάτσο από τον Τεκ. Ο Ρέγιος του δίνει το σκριν. Καμπάτσο φάνηκε να έχει χτυπήσει και από τον Πιερία Χένρι, ο οποίος όμως δεν νοιάζεται και θα καρφώσει την μπάλα στον ευνηδιασμό. 78-77 λέγαμε. Όταν διεκδικείται ένα rebound, οι πιθανότητες είναι 50-50 στη ρακέτα. Σχεδόν 50-50. Ας πούμε 55-45. Στη ρακέτα της Real Madrid να καταλήξει στα χέρια των παιδιών της Μπασκόνια. Γι' αυτό ο Jason Granger χειροκροτά τους συμπαίκτες του. Η διαφορά στον πόντο. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο και μπάλα στα χέρια της Real Madrid. Φαγούτο Καμπάτσο θα πατήσει, θα εκτελέσει και θα στοχίσει. Σεγγίλια μαζεύει την μπάλα και δίνει στον Πιερία Χένρι. Μπασκόνια μπορεί να πάρει το προβάδισμα σε κατάσταση 5 εναντίον 5. Στάουσκας πέναντι στον Κοσέρ. Στάουσκας, Πολωνάρα για 3. Είναι καλό σουτέρ και το αποδεικνύει. 80-78 με τον Ακίλε Πολωνάρα να χτυπά σε ένα κρίσιμο σημείο και να φτάνει τους 10 πόντους. Έχει έρθει από τον πάγκο. Έχει 12 πόντους όπως και ο Γιουσούφ Αφόλ έχει 12. Ουσιαστικά είναι οι μοναδικοί δύο παίχτες της Μπασκόνια που έχουν σκοράρει από τον πάγκο. Έχει και δύο πόντους ο Στάουσκας, ενώ έχουμε επιθετικό το Φακούντο Καμπάτσο και η κατοχή αλλάζει χέρια. Βλέπετε εδώ το σπρόξιμο του πάνω στον Στάουσκας, το οποίο τιμωρήθηκε. Στάουσκας και πάλι με την μπάλα. Βρίσκει τον Πολωνάρα, ο οποίος προσποιείται πάρα πολύ ωραία και θα τελειώσει τη φάση. Είναι τρομερά αθλητικός ο Πολωνάρα. Είχε κερδίσει και διαγωνισμό καρφωμάτων κάποτε στο Ιταλικό All-Star Game. 82-78. 12-0 το σερί της Μπασκόνια. Από το 78-70. Και φάουλ που κερδίζει ο Φαμπιάν Κοσέρ. Θα πάει στη γραμμή των ελευθερών βολών και μπορεί να μειώσει στο καλάθι. Η ουσία πάντως είναι ότι η Μπασκόνια, παρά το πολύ κακό ξεκίνημα στην πρώτη περίοδο, έχει καταφέρει να διεκδικεί με αξιώσει τη νίκη. Μια νίκη που θα την βοηθήσει πέρα από την αυτονόητη, πέρα από το αυτονόητο βαθμολογικό κέρδος και σε επίπεδο ψυχολογίας. Χρειάζονται ένα καλό αποτέλεσμα παίχτες Μπασκόνια μετά την αλλαγή προπονητή. Και εδώ ο Στάουσκας κάνει το σκορ 85-80. Έμεινε εγκληματικά ελεύθερος στην κορυφή της ρακέτας. Και Πιερία Χένρι εδώ διαφωνεί απόλυτα με την απόφαση των διαιτητών. Είναι το πέμπτο ατομικό του. Αρπάζει ο Ιβάνοβιτς για να μην χρεωθεί και με καμιά τεχνική ποινή. Καλός παίχτης, αλλά βλέπετε και από τις αντιδράσεις του ότι δεν έχει και το μεγαλύτερο αυτό έλεγχο που θα μπορούσε να περιμένει κανείς. Εδώ είναι το πέμπτο φάουλ του Πιερία Χένρι, και για το οποίο δεν υπήρχε και μεταξύ μας αμφισβήτηση. Έμπλεξε τα πόδια του πάνω στα πόδια του Καμπάτσο. Δείτε ξανά το τρίποντο του Στάουσκας. Μία στις δύο βολές από το Φακούντο Καμπάτσο. Η διαφορά στους 4 πόντους. 3 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε. Και η Μπασκόνια πια κρατάει την τύχτη στα χέρια της. Στάουσκας
Θα πάρει το διάδρομο, ανάποδο lay-up και θα σκοράρει 87-81. Με συγχωρείτε, βοήθησε και ο Γιουσούφ Αφόλ. Το καλά, το χρόνο είναι το ίδιος, αλλά σχεδόν όλη η προσπάθεια ήταν του Στάουσκας. Κοσέρ, Τρέι Τόμκινς, προσπαθεί να απαντήσει, δεν θα τα καταφέρει. Ο Πολωνάρα καθαρίζει το rebound. Φτάνει τα 9 rebound. Βρίσκεται μια ανάσα μακριά από το double-double. Και η Μπασκόνια πια πατάει πάρα πολύ γερά στα πόδια της. Στάουσκας δίνει στον Σεγγέλια. Τρίποντο. Πολύ κοντό το σούτ. Ίσως να λιώθηκε και η προσπάθειά του. Καμπάτσο. Θα πυροβολήσει και θα ευστοχίσει. 87-84, 27 πόντου Φακούντο Καμπάτσο με 7 στα 8 τρίποντα και η διαφορά βρίσκεται πια στο σούτ. Με 62% η Real Madrid κινδυνεύει να χάσει εντός έδρας. Στάουσκας, πολύ ωραία πάση στο Γιουσούφ Αφόλ. Όλοι περίμεναν το σουτάρι. Ο Στάουσκας όμως πασάρει και ο Φόλ φτάνει τους 16 πόντους, 89. Έχει 5 πόντους αλλά έχει και 5 ασίστ ο Στάουσκας. Και με δεδομένα τα προβλήματα και την λειψανδρία που υπάρχει στους γκάρ για την Μπασκόνια, 5 ασίστ δεν είναι καθόλου αμεληταίο μέγεθος. Θα πιάνει Κοσέρ, θα πάρει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή των ελευθερών βολών. Διαφωνεί ο Γιουσούφ Αφόλ, αλλά το φάουλ έγινε, είναι 5ο και για τον Γιουσούφ Αφόλ. Μπορεί να φαίνονται πολλά τα φάουλ, αλλά στην ουσία έχει πολύ μικρό rotation η Μπασκόνια. Έχουν χρησιμοποιηθεί μόλις 8 παίκτες. Και ο Σεγγέλια δεν έχει αντικατασταθεί καθόλου. Βρίσκεται στο παρκέ 38 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. Ο Γκαρσία, ο Ντιόπ και ο Γκονζάλες που απλά συμπληρώνουν την ομάδα δεν έχουν πατήσει παρκέ. Δεν ξέρουμε πώς δούμε τον Ντιόπ τώρα. Μετά την αποβολή του Γιουσούφ Αφόλ. Βλέπετε και την κατάσταση στις βόλες. Ο Σερ θα ευστοχίσει και στις 2, 89-86. Το Κοσεγγέλια. Στάουσκας. Θα πετύχει ένα πολύ μεγάλο καλάθι. 91-86 από τον Νίκ Στάουσκας. Μπάλα στα χέρια του Γκάμπριελ Ντεκ. Γιούλ δίστασε. Δίνει στον Καμπάτσο. Ωραία δίσδυση. Είναι άστοχος αλλά από κοντά. Ο Ταβάρες θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Η διαφορά και πάλι στο τρίποντο. Σεγγέλη απέναντι στον Ταβάρες. Στάουσκας. Απέναντι στον Κοσέρ. Του δίνει το σκρίν ο Σεγγέλια. Στάουσκας θα βρει το διάδρομο. Θα στοχίσει όμως. Κοσέρ. Δίνει στο Γιούλα. Αυτός θα πυροβολήσει. Είναι εύστοχος. 91 όλα μέσα σε αποθέωση για τον Σέρχιο Γιούλ που φτάνει τους 20 πόντους. Η μπάλα στα χέρια του Ματζάνι. Ζητά να ανοίξουν οι παίκτες του να δώσουν χώρο στον Τόκο Σεγγέλια. Ο Ιβάνοβιτς. Και ο Τόκος Εγγέλια με εντυπωσιακό τρόπο θα προσπεράσει τον Γόλτερ Ταβάρες και θα καρφώσει την μπάλα. Και τώρα η Ρεάλ Μαδρίτης με δίποντο στέλνει το μάτι στην παράταση, με τρίποντο το κερδίζει. Για να δούμε ποιος θα πάρει την ευθύνη. Προσπάθησε να πάρει το σφύριγμα ο Καμπάτσο, δεν τα καταφέρνει. Η μπάλα στα χέρια του Εγγέλια και φάουλ. Ο Κοζέρ δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Μένουν 10 δευτερόλεπτα για 5 δέκατα. Και από τη γραμμή των ελευθέρων βολών ο Τόκος Εγγέλια μπορεί να δώσει διαφορά ασφαλείας 4 πόντων στην Μπασκόνια. Δείτε εδώ πως άδειασε ο χώρος και πως ο Εγγέλια με τρομερό πρώτο βήμα και τρομερή αποφασιστικότητα άφησε άγαλμα τον Ταβάρες. 94-91.
Και αυτή η βολή μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα. Φτάνει στους 15 πόντους στο Κωσεγγέλια. 26 έχει ο Πιερία Χένρι, 16 ο Γιουσουφαφόλ, 12 ο Πολωνάρα. Μέσα και αυτή η βολή, 95-91. Γιούλ με το χρονόμετρο να δουλεύει εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Θα πατήσει, θα εκτελέσει. Είναι εύστοχος. 5 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο. Η διαφορά στον πόντο θα γίνει φάουλ άμεσα. Και πάλι στο Σεγγέλια από τον Σέργιο Γιούλ με 4 δευτερόλεπτα να απομένουν. Το θρίλερ συνεχίζεται. Ακόμα και αν βάλει τις δύο βολές στο Σεγγέλια, η Ρεάλ Μαδρίτης θα έχει την ελπίδα για ένα σου τριών πόντων που θα μπορεί να στείλει το μάτι στην παράταση. Και να δούμε τώρα τι θα κάνει τη γραμμή των ελευθέρων βολών ο Τόκος Σεγγέλια. Άστοχο στην πρώτη, το 95-94 παραμένει. Άλλη μία προσπάθεια. Θα στοχίσει και πάλι, ναι. Διώχνει την μπάλα ο Ταβάρες, αλλά δεν υπάρχει χρόνος. Ο Γιούλ από πάρα πολύ μακριά. Πάρα λίγο. Το θρίλερ ολοκληρώνεται.